Βέβαια, η ακρίβεια δεν είναι μόνο στο ρεύμα. Έτσι, μοιάζει με λερνέα ύδρα που φαίνεται να έχει νικήσει όλα τα μέτρα τη κυβέρνηση. Άλμα πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3% δείχνουν τα νέα στοιχεία τη Eurostat για τον Ιούλιο. Ενώ τον ίδιο μήνα μικρότερη αύξηση στο 2,6% είχε όλο το σύνολο τη Ευρωζώνη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη που βρίσκεται η Ελευθερία Τζανακούλη και έχει όλο το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Αυτό που μόλι ανέφερε είναι και ο πονοκέφαλο τη κυβέρνηση, mm -hmm. όπω φαίνεται. Ε, γιατί από τη μία, η ακριβή ηλεκτρική ενέργεια. Από την άλλη, το ποσοστό που ανακοινώθηκε σήμερα από τη Eurostat, δηλαδή μισή μονάδα παραπάνω από το μήνα Ιούνιο, έω να δεν είναι και πράγματα που μπορούν να σε αφήσουν Θα δούμε το και να, κάρτα. να θεωρηθεί καλό ιονό για την Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα 3%, για την Ευρώπη 2,6%. Να το πιάσουμε όμω ένα-ένα. Γιατί σήμερα ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο Τάξο Θεοδωρικάκο, είχε συνάντηση με εκπροσώπου των σούπερ και των βιομηχανιών, των τροφίμων και των πολυεθνικών. Για το θέμα των τροφίμων στα ράφια, των τιμών, για την ακρίβεια. Οι έλεγχοι, όπω δήλωσε μετά τη συνάντηση, εντείνονται και επεκτείνονται σε επιχειρήσει και στα προϊόντα του σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, έχουν βρεθεί παραβάσει τη καταναλωτική νομοθεσία, η ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού συνεργάζεται με τι περιφέρειε για να επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα όταν γίνονται οι έλεγχοι και βρίσκονται οι παραβάσει. Και βέβαια όλα αυτά είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Όμως όταν ε, έχουμε να συζητάμε μονίμως για έναν πληθωρισμό ο οποίος ανεβαίνει αντί να μειώνεται και οι οικογένειες δυσκολεύονται να γεμίσουν το καλάθι τους να πάνε δηλαδή με το μήνο στο σούπερ μάρκετ, με την εβδομάδα. Έχουμε νοικοκυριά. Mm -hmm. Πρέπει να πηγαίνουν στη Λαϊκή. Είναι πονοκέφαλος, Από την άλλη, ο λογαριασμό του ρεύματο. Ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνα για να έρχεται το πετρέλαιο ή το αέριο. Και είναι και καλοκαίρι να πάνε να βγάλουν και κανένα εισιτήριο εκτοπλοϊκό για να πάνε διακοπέ. Ε, πόσο καλό Ιωνό αυτό mm -hmm. να θεωρείται mm -hmm. για την Ελλάδα. Έτσι Ελευθερία. δεν είναι. Γιατί είμαστε από τι χώρε που φιγουράρουν στην πρώτη πεντάδα mm -hmm. τη Ευρωζώνη για τα ποσοστά τα οποία είναι τόσο υψηλά σύμφωνα με τη Eurostat. Πληττόμαστε άμεσα από την ακρίβεια. Το θέμα είναι τι γίνεται στο διατάφτα, Κωνσταντίνα, Γιατί καλή Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία είμαστε, αλλά φαίνεται μόνο την ακρίβεια έχουμε και όχι όλα τα άλλα τα καλά. Ελευθερία Τζανακούλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.